Τι είναι πρωτογενής και τι είναι δευτερογενής ιστορική πηγή, σε τι διαφέρουν, τι διαφοροποιεί κάθε περίπτωση, ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Το μαθησιακό αντικείμενο «Διάκριση πρωτογενών και δευτερογενών ιστορικών πηγών, η Επανάσταση του 1821» είναι μέρος της συλλογής ιστορίας του Φωτόδεντρου Μαθησιακών Αντικειμένων και ειδικότερα της υποσυλλογής «Νεότερη και σύγχρονη ιστορία 19ου-20ου αιώνα». Αποτελεί μια διαδραστική δραστηριότητα η οποία απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό τη διάκριση του πρωτογενούς και δευτερογενούς χαρακτήρα των ιστορικών πηγών με θέμα την Ελληνική Επανάσταση. Στόχοι του μαθησιακού αντικειμένου είναι η αξιοποίηση των ιστορικών πηγών και η καλλιέργεια δεξιοτήτων ιστορικής διερεύνησης. Το μαθησιακό αντικείμενο παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες μέσα από επιμέρους ενότητες να γνωρίσουν στοιχεία για το χαρακτήρα των ιστορικών πηγών, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες πρωτογενών και δευτερογενών ιστορικών πηγών και να προχωρήσουν σε δραστηριότητα εξάσκησης με σχετικό ιστορικό ερώτημα και υλικό. Η επιλογή και η εναλλαγή μεταξύ των επιμέρους ενοτήτων είναι στην ευχέρεια και στα ενδιαφέροντα των μαθητών και μαθητριών. Όπως σε κάθε μαθησιακό αντικείμενο της συλλογής ιστορίας του Φωτόδεντρου, δίνεται ένα σύντομο κείμενο βασικών πληροφοριών π για το είδος και τη διδακτική αξιοποίησή του και η σχετική βοήθεια β για τον τρόπο πλοήγησης και διάδρασης σε κάθε οθόνη. Με την επιλογή της ενότητας «Ο χαρακτήρας των ιστορικών πηγών», οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν εισαγωγικά κείμενα για τη διάκριση και τον ορισμό του πρωτογενούς και δευτερογενούς χαρακτήρα των ιστορικών πηγών και να διακρίνουν τις διαφοροποιήσεις μέσα από παραδείγματα ιστορικού υλικού διαφόρων θεμάτων και περιόδων. Επίσης, να κατανοήσουν ότι ο χαρακτήρας των ιστορικών πηγών δεν σχετίζεται μόνο με το χρόνο δημιουργίας, αλλά και με το εξεταζόμενο κάθε φορά ερώτημα το οποίο αξιοποιεί η σχολική τάξη. Για τη διάκριση και την κατανόηση του πρωτογενούς χαρακτήρα των ιστορικών πηγών, αξιοποιείται ιστορικό υλικό με θέμα την Ελληνική Επανάσταση του 1821, μέσα από διαφορετικές τη μορφή και το είδος ιστορικές μαρτυρίες και τεκμήρια. Έτσι, μπορούν να προβληθούν και να μελετηθούν περαιτέρω, μεταξύ άλλων, ιδιωτικά αρχεία, όπως η Διαθήκη του Γεώργιου Καραϊσκάκη, απομνημονεύματα, όπως τα ενθυμήματα στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων του Νικολάου Κασομούλη, εφημερίδες, όπως η είδηση του θανάτου του Λόρδου Βίρονα στα ελληνικά χρονικά Μεσολόγγι 9 Απριλίου 1824, αντικείμενα έργα τέχνης, όπως τα όπλα του Θεόδουρου Κολοκοτρώνη. Επίσης, μπορούν να εμβαθύνουν στη διάκριση και στον πλούτο των πρωτογενών ιστορικών πηγών της Ελληνικής Επανάστασης μέσα από τη μελέτη αποσπάσματος σχετικού ιστοριογραφικού κειμένου έγκριτης ιστορικού. Για τη διάκριση και την κατανόηση του δευτερογενούς χαρακτήρα των ιστορικών πηγών, οι μαθητές και μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν στη μελέτη ιστορικού υλικού για την Ελληνική Επανάσταση μέσα από διαφορετικές τη μορφή και το είδος ιστορικές μαρτυρίες και τεκμήρια, τα οποία μπορούν να προβληθούν και να μελετηθούν περαιτέρω. Έτσι παρουσιάζονται βιβλία ιστορίας με επιμέρους όψεις και θέματα της Επανάστασης, όπως ο βίος του στρατηγού Μακρυγιάννη, απομνημονεύματα και ιστορία έργο του ιστορικού Νίκου Θεοτοκά, άρθρα και αφιερώματα περιοδικών, όπως το τεύχος του περιοδικού Επιθεώρηση Τέχνης, που ήταν αφιερωμένο στην επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης το 1955, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, όπως η εκπομπή το 1821 και οι ξένοι ζωγράφοι, ντοκιματέρ με θέμα την επίδραση του φιλελληνισμού στο έργο Ευρωπαίων καλλιτεχνών από το αρχείο της ΕΡΤ, ψηφιακές πηγές, όπως τα αρχεία της Ελληνικής Παλιγενεσίας από την ψηφιακή αρχιακή συλλογή της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα ενός περιβάλλοντος εξερεύνησης του χαρακτήρα παραδειγμάτων ιστορικών πηγών με θέμα τις πολιτικές εξελίξεις του αγώνα της ανεξαρτησίας. Οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να προβάλλουν τις μικρογραφίες των ιστορικών τεκμηρίων, να μελετήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στοιχεία τους, να αναγνωρίσουν το χαρακτήρα τους, συμβουλευόμενοι και τις προηγούμενες ενότητες της εφαρμογής και στη συνέχεια να τις τοποθετήσουν στο αντίστοιχο πλαίσιο της εφαρμογής.
Ενδεικτικά, μπορεί να επιλεγούν το εικονίδιο της φωτογραφίας του πρώτου τυπογραφικού πιεστηρίου που εγκαταστάθηκε στο Ναύπλιο το 1825, το εικονίδιο φωτογραφίας εξώφυλου σύγχρονου ιστοριογραφικού κειμένου. Αφού ολοκληρώσουν τη διαδικασία, αλλά και σε κάθε στάδιο της συμπλήρωσης, μπορούν να ελέγξουν τις επιλογές τους και να επανέλθουν διορθωτικά. Στην ίδια κατηγορία μαθησιακών αντικειμένων και για τη βαθύτερη μελέτη της διάκρισης του χαρακτήρα και της μορφής των ιστορικών πηγών, μπορούν να αξιοποιηθούν και τα παρακάτω μαθησιακά αντικείμενα.